τώρα. Εσύ, Γιώργη, Κρίσα, να βγάλουμε την εκπομπή σε μία κασέτα, να τη στείλουμε στον Κωνσταντίνο, το φίλο μας. Τι λέει? Δεν την είδε. Α. Τι λέει. Έτσι, δεν την έχει δει την εκπομπή. Κωνσταντίνε, δεν μπορώ να πω, 9 και 37 μας έστειλε. Έτσι, θα τη στείλω, Κωνσταντίνο, μου είσαι απασχολή. Εάν, Κωνσταντίνε, και τώρα αυτό συμβαίνει και δεν ξέρω αν είναι το θέμα της ηλικίας, είναι το θέμα των καιρικών συνθηκών, είναι που οφείλεται. Έχουμε ακούσει πολλούς ανθρώπους για κάποιους πόνους, κάποια μουδιάσματα. Μια και δυο. Στον νόμο. Και δεν έχει ηλικία νομίζω άκρα, αυτό. Στον αυχένα πολλές φορές. Ναι. Πού μπορεί να οφείλονται όλα αυτά? Έλατε. Και πώς αντιμετωπίζονται? Δεν πρέπει να πάρουμε απαντήσεις. Νομίζω βεβαίως, ναι, και έχουμε το κατάλληλο πρόσωπο για να συζητήσουμε μαζί του. Ο κύριος Κωνσταντίνος Καφίδας είναι διευθυντής νευροχειρουργός στο Metropolitan Hospital. Γιατρέ μου, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Μην σας πω ότι έχετε έναν μελλοντικό ασθενή μπροστά σας. Έχω ένα μουδιασματάκι. Δεν θα έλεγα, φαίνεστε πολύ καλά, κύριε Παπαδάκη. Τι είναι αυτά τα συμπτώματα λοιπόν που προκαλούν? Που εμείς τα λέμε αφιενικόχης, αμέσως, γιατροί γινόμαστε όλοι. Ξέρουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Ναι, ναι. Με αυτό τον όρο, με τον όρο αφιενικό σύνδρομο, εννοούμε μια κατάσταση όπου παρουσιάζεται πόνος στον αυχένα. Πολλές φορές ο πόνος περιορίζεται στον αυχένα και άλλες φορές έχει επέκταση προς το κεφάλι, τους ώμους, τα χέρια. Και αυτό το πράγμα είναι ένα συχνό φαινόμενο και απασχολεί αρκετές φορές πάρα πολλούς ασθενείς. Τα αίτια τώρα ποια είναι που προκαλούν αυτό το πόνο, που προκαλούν αυτό το πρόβλημα? Κοιτάξτε, υπάρχουν συνηθισμένα αίτια που είναι κυρίως εκφυλιστικά αίτια της σπονδυλικής στήλης. Δηλαδή σιγά σιγά και με τα χρόνια μπορεί να δημιουργηθεί μια αρθρίτιδα στην περιοχή της σπονδυλικής στήλης, στο κομμάτι του αυχένα. Αυτό το πράγμα να δημιουργήσει διάφορες υπερτροφικές αλλοιώσεις και η στένωση η οποία προκύπτει από την υπερτροφία αυτών των στοιχείων να δημιουργεί προβλήματα στον αυχένα. Ένα άλλο πολύ συχνό φαινόμενο είναι η λεγόμενη κύλη μεσοσπονδυλίου δίσκου. Αυτό που λέμε εμείς δισκοπάθεια. Όπως η δισκοπάθεια που έχουμε στη μέση, αντίστοιχη κατάσταση υπάρχει και στον αυχένα. Επίσης, καταστάσεις όπως τραύματα. Ένας τραυματισμός, μία πτώση, ένα τροχαίο, θα μπορούσε να δημιουργήσει πόνο στον αυχένα, κακή θέση και στάση σώματος σε ανθρώπους που εργάζονται πολλές ώρες. Άλλαξα θέση, άλλαξα θέση, γιατρέ. Άλλαξα θέση, γιατρέ, αμέσως. Άλλαξα θέση. Μάλιστα. Τώρα, γιατρέ. Υπάρχουν και σοβαρά, και σοβαρά πράγματα όπως μία μηνυγκίτιδα. Ένας όγκος στον αυχένα. Μεταστατική όγκη ή πρωτοπαθής όγκη που μπορεί να δημιουργήσουν. Μιλάμε για σοβαρές καταστάσεις που συμπεριλαμβάνονται και αυτές στα αίτια πρόκλησης ενός πόνου στον αυχένα. Τώρα αυτό αντιμετωπίζεται με τη συντηρητική μέθοδο ή χρειάζεται χειρουργείο? Ή ανάλογα την περίπτωση? Ανάλογα με την περίπτωση. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να δώσουμε και να καταλάβει ο πολλής κόσμος είναι ότι ένας πόνος στον αυχένα που λέμε ότι μπορεί να είναι από μία εργασία, από μία απότομη κίνηση, από ένα βάρος και τα λοιπά ή από μία έκθεση σε θερμοκρασιακή μεταβολή, το προσπερνάει κανείς μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Δηλαδή μέσα σε λίγα 24 ώρα αυτό το πράγμα τελειώνει. Όμως ένας επίμονος πόνος, ο οποίος παραμένει, δεν υποχωρεί με αναλγητικά, δεν υποχωρεί με αντιφλεγμονώδη, και πολλές φορές προστίθενται και ενοχλήματα όπως πόνοι στα χέρια, μουδιάσματα, δυσκολία στο περπάτημα, αυτό θα πρέπει να κινητοποιήσει κάποιον άνθρωπο και να απευθυνθεί σε γιατρό. Άρα πόνος που επιμένει και προστίθενται και ενοχλήματα θα πρέπει να κινητοποιήσει κάποιον για να ζητήσει ιατρική βοήθεια. Και προφανώς και χειρουργική επέμβαση. Η χειρουργική επέμβαση θα εξαρτηθεί από το αίτιο το οποίο προκαλεί το πρόβλημα. Και σε περίπτωση που κάνει κάποιο χειρουργείο, μετά τελείωσε, γιατρέ, το πρόβλημα. Ή συντηρητική αγωγή. Προσέξτε, εάν κάνουμε ένα χειρουργείο για εκφυλιστικές παθήσεις, κατά κανόνα το θέμα τελειώνει εκεί. Τι εννοώ? Να πάρουμε ένα συχνό φαινόμενο όπως είναι η στένωση του σπονδυλικού σωλήνα ή η κύλη μεσοσπονδυλίου δίσκου. Αυτές οι καταστάσεις μπορεί να δημιουργήσουν προσβολές προς τα άκρα, δηλαδή να εμφανιστεί ένας άνθρωπος με πόνο, με αδυναμία στο χέρι, με μυϊκή ατροφία ή να προκαλέσει προσβολή του ίδιου του νοτιέου μυελιού, οπότε διαταράσσεται και η βάδιση και είναι πολύ έντονα τα μουδιάσματα και όλα τα συμπτώματα. Ναι. Το χειρουργείο σε αυτή την περίπτωση
είναι μια διαδικασία όπου απαλλάσσει κανείς τον ασθενή από το πιεστικό αυτό ενόχλημα, υφύεται το ενόχλημα μέσα στα πρώτα 24 ώρα και ο άνθρωπος αυτός σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα είναι ικανός να επιστρέψει στην εργασία. Με φυσιολογική ζωή. Σε φυσιολογική ζωή. Σας λέω το εξής, ότι εδώ στο δικό μας νοσοκομείο έχουμε την υλικοτεχνική υποδομή με όλα τα απαιτούμενα με τα οποία μπορεί κανείς να κάνει με ασφάλεια τέτοιες επεμβάσεις και περιορίζουμε σημαντικά τον χρόνο νοσηλείας και η αποκατάσταση είναι γρήγορη. Παραδειγματικά θα σας πω ότι μία κύλη μεσοσπονδυλίου δίσκου χειρουργείται, κινητοποιείται λίγες ώρες μετά την επέμβαση και την επόμενη μέρα πηγαίνει στο σπίτι. Μεγάλη υπόθεση. Κύριε Σκαφίδα, γιατρέ μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί πολύ απλά μας δώσετε να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα τα οποία αχρίαστα να είναι, αλλά χρειαζούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Κάθομαι καλά στη θέση μου. Κάθομαι καλά στη θέση μου και σας αποχαιρετώ. Γεια σας. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας. Μετά από αυτά που μου είπατε, εγώ δεν έτσι θα είμαι συνέχεια. Έτσι, στήθος έξω. Μέσα κοιλιά. Στήθος έξω, δεν μπορώ. Ή την κοιλιά θα έχω μέσα. Ρούφα λίγο την κοιλιά τουλάχιστον. Λοιπόν, να πάμε σε κορμιά. Κορμιά θανατηφόρα. Φυσικά. Φέει και Γιώργο. Φέει σκορδά. Τελεία. Άντε, και τον Γιώργο. Και τον Γιώργο. Και τον Γιώργο. Και τον Γιώργο. Καλημέρα, Ελλάδα.